κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα πολύ πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων ανάμεσα στους μάγους του αμερικανικού μπάσκετ. Οι έκτακτες κρίσεις της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων προκαλούν, όπως φαίνεται, νέα πολιτική κρίση. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε τη νύχτα στο Βόλο ότι οι κρίσεις αυτές θα γίνουν γιατί και ο κ. Παπανδρέου είχε συμφωνήσει σε αυτές και η Νέα Δημοκρατία τις θεωρεί απολύτως αναγκαίες. Για να προσθέσει ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν βλέπει ποια σκοπιμότητα έχει η διατήρηση της κυβέρνησης Ζολώτα. Αργά τη νύχτα το Πασόκ επέμενε όμως ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Βόλο για να μιλήσει σε συγκέντρωση αγροτικών στελεχών του κόμματός του και επανέλαβε την πεποίθησή του για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 8ης Απριλίου. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης στο Βόλο επίσης επιβεβαίωσε τη στάση του στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι οι βουλευτές του θα ψηφίσουν απλώς παρόν για να διαλυθεί, όπως είπε, υποχρεωτικά η Βουλή και να διεξαχθούν οπωσδήποτε οι εκλογές στις 8 Απριλίου. Έσπευσε όμως να προσθέσει ότι μετά την εκλογή και την αυτοδυναμία, όπως πιστεύει, της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα αρνηθεί τις συνενετικές διαδικασίες για την εκλογή του νέου Προέδρου, παρότι θα διαθέτει τους βουλευτές που απαιτούνται για να εκλέξει δικό του Πρόεδρο, Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Για το ίδιο θέμα μίλησε εξάλλου και ο κ. Παπανδρέου κατά την άφηξή του στην Αθήνα από το Βερολίνο. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε ότι μετά την απόφαση του κ. Καραμαλή να βαγούν και δεν έχουν καμία πλέον έννοια οποιασδήποτε συνενετικές διαδικασίες από την παρούσα Βουλή για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Περί Καραμαλή όμως μίλησε επίσης το απόγευμα στη Σύνοδο της Κομματικής Οργάνωσης Αθηνών και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Γρηγόρης Φαράκος, ο οποίος κατηγόρησε τον τέος πρόεδρο ότι καλλιεργεί την κινδυνολογία για να προσθέσει ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον ανάγκη από σωτήρες. Χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς και με αποφάσεις σχετικές με την προετοιμασία του προεκλογικού αγώνα και την ανάπτυξη της εσωκομματικής δημοκρατίας και λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Παναθηναϊκής Συνδιάσκεψης της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ. Κεντρικός ομιλητής της συνεδρίασης ήταν ο κ. Γρηγόρης Φαράκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και στην εσωτερική κατάσταση για την οποία επέριψε ευθύνες στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μένεται η κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η Βόρεια Ελλάδα έχει ντυθεί στα άσπρα και η θερμοκρασία σημείωσε κατακόρυφη πτώση. Οι περισσότερες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στον ομό Φλωρίνης και στις θέσεις Καστανιά και Κατάρα προς το χιονοδρομικό κέντρο Σέλη. Στις περισσότερες περιοχές Βορείου Ελλάδος τα αυτοκίνητα θα πρέπει να είναι φοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες γιατί οι χιονοπτώσεις συνεχίζονται. Στο μεταξύ για σήμερα Δευτέρα, για αύριο μάλλον, σε μισή ώρα προβλέπονται στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα βροχής τις απογευματινές ώρες. Δεκάδες χιλιάδες μαύροι στην Νότια Αφρική πανηγυρίζουν την αποφυλάκηση του δημοφιλέστερου πολιτικού κρατούμενου του Νέλσον Μαντέλα. Οι ένοπλοι πάλι είναι η μοναδική άμυνα εναντίον της βίας του Απαρθάιντ, είπε σήμερα ο Νέλσον Μαντέλα στην πρώτη δημόσια ομιλία του μετά από 27 χρόνια έξω από το Δημαρχείο στο Cape Town. Ο Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έδωσε το πράσινο φως για την ενοποίηση των δύο γερμανικών κρατών. Τη δήλωση αυτή έκανε την Κυριακή ο δυτικογερμανός καγκελάριος Χέλμουντ Κολ επιστρέφοντας από τη Μόσχα. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σπουδαιότερα γεγονότα της ημέρας. Το πρώτο δελτίο για αύριο Δευτέρα είναι στις 5 το απόγευμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καληνύχτα σας.